εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τιμίε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάσι, όσοι μάρτυρες Θεοφόροι Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η Χριστέ, γράψει ένα βιβλίο, οπότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας.
Και μέσα εκεί δεν αναφέραμε χρόνο. Χρόνους δεν αναφέραμε και ημερομηνίες. Αλλά αναφέραμε όμως ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε. Στην Αγγλία λοιπόν που ήμουν, έρχεται μια κυρία και μου φέρνει το βιβλίο του 1984. Το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, το πρώτο. Γιατί κυκλοφόρησαν από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα πάρα πολλές εκδόσεις του ιδίου βιβλίου. Και διαβάζοντάς το, μου λέει η κυρία, πέρασε, μου λέει, 31 χρόνια από τότε που το γράψατε. Και ό,τι γράφεται μέσα από 30 ετών, τότε μου λέει, που αυτά ήταν στη σφαίρα της φαντασίας. Και γι' αυτό δεν σας πιστεύω. Σήμερα μου λέει, ένα-ένα έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται. Και πράγματι, αδελφοί μου, γιατί αυτά που λέγαμε δεν ήταν δικά μας. Αυτά που λέγαμε ήταν των Αγίων Πατέρων. Ήταν αυτά τα οποία οι Άγιοι μας έχουν πει ότι θα έρθουν μια μέρα. Έτσι λοιπόν εκεί αναφερόμασταν στα σημεία των καιρών. Και ένα, όπως ξέρετε, από αυτά τα σημεία είναι η αχρήματη κοινωνία. Ότι το χρήμα θα καταργηθεί. Το χρήμα θα καταργηθεί. Το ζήτημα είναι πώς θα καταργηθεί το χρήμα όμως. Ξέρετε, είναι τρομερό να μπορεί ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, αλλά και του Ιερού Ευαγγελίου κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να γράφει ότι θα έρθει μία εποχή που οι συναλλαγές των ανθρώπων να πουλάς και να αγοράσεις οποιαδήποτε συναλλαγή, να δίνεις χρήματα για να βάλεις εμπόρευμα, θα γίνεται χωρίς χρήματα. Αυτό ξέρετε ότι είναι πραγματικά ένα προφητικό χάρισμα να έχει κανείς για να μπορεί να το δει πριν 2.000 χρόνια. Γιατί δεν μιλάμε για το σήμερα. Τώρα πλέον μπορεί κανείς να το δει με τις πιστωτικές κάρτες που υπάρχουν ότι πλέον όντως βαδίζουμε σε μία αχρήματη πλέον κοινωνία. Εγώ αυτή την κοινωνία την είδα στη Στοκχόλμη που δεν κυκλοφορεί χρήμα. Όλοι είναι με μία κάρτα. Τα πάντα λειτουργούν με κάρτες. Τα πάντα. Στο λεωφορείο, το τρένο, το τραμ, το σούπερ μάρκετ, το ταξί, το περίπτερο. Οπουδήποτε. Εάν πας με χρήματα, δεν ξέρω αν μπορέσουν να σε εξυπηρετήσουν. Δεν έχει καταργηθεί παντελώς το χρήμα. Το έχω. Αλλά δεν θα βρείτε ρέξα να σας δώσω. Γιατί δεν το χρησιμοποιούν το χρήμα. Εμείς είχαμε πάρει λίγο συνάδελφο και στο ταξί που μπήκαμε μέσα πήγαμε να του δώσουμε χρήματα και μας λέει και εγώ με τι θα σας δώσω ρέστα. Δεν έχω λέει ρέστα. Ακόμα λέει κυκλοφορείτε με χρήματα εσείς. Από πού είστε μας ρώτησε. Γιατί μιλάνε άπτεστα αγγλικά στη Σουηδία. Όταν μιλάμε άπτεστα, άπτεστα λες και είναι κανείς στην Αμερική, στο Λονδίνο. Είναι μητρική γλώσσα, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο. Όπως μιλάνε τα σουηδικά, το ίδιο μιλάνε τα αγγλικά. Πάρα πολύ καλή συνεννόηση. Λοιπόν, ξέρετε, εκείνα τα χρόνια όμως που το έγραφα, οι άλλοι Απόστολοι και έχει προφητευτεί. Οι άνθρωποι, άμα ήθελε να πάρει ένα ποτό, του έδινε κάποιο άλλο, ένα τσουβάλι αλεύρι. Έδινε ένα νεκρό, έπαιρνε εσύ το ποτό. Ή έδινε ντομάτε, έπαιρνε ένα γουρούνι. Τα κομμάτι κρέας. Είχαμε συναλλαγή τότε με τι, με είδος με είδος. Αργότερα έχει το νόμισμα, δίνεις το νόμισμα και παίρνεις το είδος που θέλεις. Εκεί λοιπόν στο βιβλίο μας μέσα αναφέραμε ότι αυτό θα σταματήσει.
Στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου καμία κάρτα τότε, δεν είχε κυκλοφορήσει. Ούτε η Mastercard, ούτε οι άλλες κάρτες, καμία. Το 1984. Φυσικά στο εξωτερικό είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Αλλά και εκεί σε περιορισμένο αριθμό. Αλλά τώρα πλέον στο εξωτερικό, όπως σας λέω στο Στοκχόλμο, τα πάντα κινούνται με κάρτα. Τα πάντα κινούνται με κάρτα. Βάζεις την κάρτα και ψωνίζεις. Βάζεις το σούπερ μάρκετ. Και εκεί στα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν τους αυτόματους πληρωτές. Πληρώνεις αυτόματα. Δεν είναι όπως εδώ στο σούπερ μάρκετ πηγαίνεις στο ταμείο και κάνεις μια ουρά από πίσω και περιμένεις η κοπέλα πότε θα σου χτυπήσει την ταμιακή μηχανή. Όχι. Εκεί πας μόνος σου στο μηχάνη. Έχεις το καλάθι σου που έχεις ψωνίσει και είτε βάζεις το καλάθι ολόκληρο επάνω, το περνάς το καλάθι πάνω και αυτόματα το καλάθι καταγράφεται και ξέρει και σου βγάζει αμέσως τι πρέπει να πληρώσεις. Σου γράφει το μηχάνημα χωρίς να το βγάλεις και ένα-ένα το πράγμα μέσα στο καλάθι. Άμα θες να το βγάλεις και να σου το περνάς μόνος σου στο παρκό. Περνάς το μηχάνημα μόνος σου, πα-πα-πα-πα, γρήγορα. Αλλά και ολόκληρο το καλάθι να βάλεις τη δουλειά του μηχάνημα μόνο. Σου δείχνει πόσο πρέπει να πληρώσεις. Και αφού σου δείτε πόσο πρέπει να πληρώσεις, βγάζεις την κάρτα, το βάζεις στο μηχάνημα, σου αφαιρεί τα χρήματα από εκεί και τις πλήρωσες και έφυγες. Μόνος. Δεν σε ενοχλεί κανένας. Αλλά και για να μπεις μέσα στην πόλη όπως και στο Λονδίνο, δεν ξέρω αν έχετε περάσει τα σύνορα, υπάρχουν εκεί αυτοί που σφραγίζουν το διαβατήριο. Εκεί έχουν καταργηθεί αυτοί. Καταργούνται τα μηχανήματα, ξέρετε, καταργούνε. Τα μηχανήματα καταργούνε τους υπαλλήλους. Όμως τώρα που ταξίδευα και ερχόμουν από την Πάτρα μέχρι την πόλη, είδα φτιάχνουν καινούργια διόδια. Και λέω, πρέπει παιδάκι μου, τι φτιάχνουν. Λέω, μέχρι το Λονδίνο δεν έχουν πάει. Μέχρι τη Σουηδία δεν έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν διόδια. Υπάρχουν κάμερες που αν μπει στην εθνική οδό, η κάμερα μόνη της σου καταγράφει το αυτοκίνητο, ξέρουμε ποιο είναι, και όσες φορές μπει στην εθνική οδό, αν μπει, αν μπει, θα σου έρθει στο σπίτι σου, όπως έχει τη ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΟΥΛΕ, το νερό, θα σου έρθει και τα διόδια. Δεν χρειάζεται να σταματάς να γίνεται ουρά. Ούτε με μηχανάκι, όπως περνάνε μερικοί, έχουν το μηχανάκι το επάνω στο και περνάνε. Όχι πάνω στο αυτοκίνητό τους. Καθόλου, δεν βλέπεις τίποτα διόδια, είσαι μέσα στην εθνική και τρέχεις. Σε καταγράφουν μόνο τους τα μηχανήματα, εάν μπήκες μέσα στην εθνική. Δεν βλέπεις αστυνομία. Δεν βλέπεις αστυνομία. Δηλαδή για να δεις και δεν υπάρχει και μονοσυκλέτα. Πρέπει τώρα να σας πω μηχανάκια, δίκυκλα και τα λοιπά, δεν υπάρχουν τέτοια. Κανένα ποδήλατο, ναι. Δηλαδή αν είχε μηχανάκι και δεις και γιατί τα δεν υπάρχουν, γιατί με σκοτώσατε. Και σου λέει δεν θα σκοτώνουμε μόνοι μας τα παιδιά μας. Και δεν τα αφήνουν. Δεν υπάρχει μηχανάκι ώστε να γίνουν τα ατυχήματα. Πάρουν όλο αυτό κίνημα. Λοιπόν, αυτόματα λοιπόν τρέχεις και σου έρχεται στον δρόμο το στο σπίτι σου μετά σου έρχεται το πόσα διόδια έχεις να πληρώσεις, τι έκανες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η παράβαση είναι της κάμερα. Πάλι θα δουν αυτοί με τι τρέχεις από τις κάμερες. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και αστυνομία. Τι θα κάνει αστυνομία. Είναι τόσες οι κάμερες που σε καταλάβουν σε κάθε κίνησή σου. Οπότε αν ανακλέψεις θα το δουν και θα δουν και ποιος είσαι. Θα σε συλλάβουν πριν κάνω. Προλάβεις να κάνεις το έγκλημα. Όχι ότι δεν γίνονται κλίματα σε αυτές τις χώρες. Αλλά μετά δεν την κλειτώνεις.
Και σπάνια θα, δηλαδή θα τρέξει το αστυνομικό αυτοκίνητο μόνο όταν συμβεί ήδη κάτι. Ιδάλλως στον δρόμο έτσι να δεις. Μόνο στο Λονδίνο μέσα του συναντάθηκε πολύ μεγάλη κίνηση. Θα δεις τον φωνό τους. Όχι όμως αστυνομικό, περιπολικό, με αστυνομία τέτοια δεν βλέπεις. Ούτε στη Σουηδία, ούτε κάποια δουλειά, όλες οι κάποιες. Μια ηλεκτρονική κοινωνία. Μια ηλεκτρονική κοινωνία. Και αθλήματα. Δεν γίνει. Το Λονδίνο πληρώνει ακόμα. Έχουν χρήματα. Βγάζουν τη λίρα. Δηλαδή, στη Σουηδία όμως, κανένας. Στα ΔΕΑ, όπως σας είπα, τα χρόνια δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να σου το έκλεισουν. Όπως περνάς, έχει ένα μηχάνημα, το οποίο σου λέει, κοιτάτε εδώ, στο μηχάνημα. Και σου λέει, βάλτε το διαβατήριο και πατήστε το με το χέρι το διαβατήριο έτσι. Ανοίγεις το διαβατήριο στη φωτογραφία σου, το βάζεις επάνω στο μηχάνημα και κοιτάει εάν η φωτογραφία σου το μηχάνημα είναι ίδιο με το πρόσωπό σου. Κάνει ταυτοπροσωπία θα λέγαμε με το πρόσωπό σου. Και ανοίγει αμέσως την πόρτα και βγαίνεις έξω το αεροδρόμιο. Οπότε ούτε να σου σφραγίσουν διαβατήρια και να καθυστερείς, ούτε και να πολυσύνεις. Και φυσικά προσέξτε την κίνηση, ότι και στα τρένα, τα μετρό, μετρό τριόρφα μέσα στην τριόρφα σε 70 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από την κύκη. Και να περνάνε αναορόφους, άλλο μετρό εκεί πάνω, άλλο εδώ κάτω, άλλο από εκεί, άλλο παρακάτω. Μιλάμε για μια χώρα πολύ εξελιγμένη και φυσικά η μισθή τους είναι από 2.500 ευρώ και πάνω. Το πιο απλού εργάτη. Το πιο απλού. Έχουν πάει τουλάχιστον 200.000 Έλληνες τώρα τελευταία. Ελληνόπουλα εκεί. Δεν είναι φύγανε από εδώ και πήγαν εκεί για δουλειά. Αλλά προσέξτε ότι όλες οι κινήσεις τους, δηλαδή πάνε να μέσα στο μετρό, έχει το μηχάνημα που πρέπει πάλι την κάρτα όπως την κρατάς, μια κάρτα, ας πούμε ότι αυτό που κρατάω εδώ τώρα είναι κάρτα, και τούτο εδώ, έχει την κάρτα που σου λέει ότι βάζεις έτσι πάνω στο μηχάνημα. Και βάζεις και το χέρι σου, πρέπει να κουμπίσεις και το χέρι, να το πατήσεις δηλαδή την κάρτα, να την πατάς, καλά όχι απλώς δεν πρέπει να κουμπίσεις, κάνεις έτσι. Γιατί άραγε να βάζουν το χέρι σου να κάνεις έτσι. Γιατί το επόμενο βήμα είναι να σου πούνε τι θέσεις τις κάνεις. Καλό είναι, πάρε το χάραγμα, όπως λέει η Αποκάλυψη, στο χέρι. Οπότε, οι Σουηδοί, αν τους πούνε ένα τέτοιο πράγμα, είναι αδελφοί μου όλοι έτσι. Είναι αναγκασμένοι και κουβαλάνε την κάρτα για το μετρό, την κάρτα για το ΕΚΑ, την κάρτα για το άλλο. Ένα σωρό κάρτες μέσα στα πορτοφόλια τους για να δω το πού κινούνται και το τι θέλουν να κάνουν. Και είναι σαν μότο. Δηλαδή είπα στον πατέρα Αυγουστίνο ή τον πατέρα Χριστόφορο, του λέω, εάν πάρω δύο καλάμια, είναι σαν τα χαλιάρια. Αν πάρεις δύο καλάμια, τους οδηγείς προς τα όπου θέλεις. Σαν γαλοπούλες. Σαν γαλοπούλες. Γιατί ξέρετε, δεν σκέφτονται τίποτα. Είναι όλα αυτόματα. Κάποτε στο σχολείο μαθαίναμε πολλαπλασιασμούς. Πρόσθεση, αφαίρεση, το ένα, διαίρεση, το άλλο. Και αγωνιζόταν το μυαλό μας. Και μπορούσαμε δια αυτού του τρόπου, έχει καθίσματα πάνω στο γερμανίκι. Μπορεί να ανέβει, έχουν ανέβει κι άλλοι, να μην κάθεστε όχι. Λοιπόν, και τι κάνουν οι αδελφοί, δεν έχουν καθόλου μυαλό. Και δεν θα το πάθουν και εμείς τώρα με τα κομπιούτερ. Και μετά σου λέει πρόσθεσε τα άτομα που πέσει στο κομπιουτεράκι ή το κινητό σου και κάνεις πρόσθεση αφαίρεση διαίρεση στο κινητό. Κάνεις το κινητό, πρόσθεση αφαίρεση διαίρεση.
Με αποτέλεσμα το μυαλό να μην αγωνίζεται. Να μην αγωνίζεται το μυαλό. Και όταν το μυαλό δεν αγωνίζεται, αποβλακώνεσαι. Αποβλακώνεται σιγά σιγά ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχεις ευγενή και βλέπεις εκατομμύρια ανθρώπους σαν να λοιπόν περπατάνε. Εκεί λοιπόν μας συνέβη η αχρήματη, όπως σας είπα, κοινωνία. Και στο Λονδίνο περίπου τα ίδια. Και σας ερωτώ, αδελφοί, τι λέτε, αυτό δεν θα το φέρουν εδώ? Στο Λονδίνο ήδη κατά 80% χρησιμοποιείται. Είναι ένα 20% ακόμα που χρησιμοποιούν το χρήμα από την Ελλάδα. Δηλαδή βγάζουν χρήματα από την τσέπη τους. Και έχουν και αρέσει να σου δώσουν. Στο Λονδίνο. Στη Σουηδία υπάρχει το χρήμα, αλλά δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο θα έρθει εδώ. Και όταν τους ρώτησα γιατί το κάνουμε αυτό, λέει, δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κανείς. Δεν υπάρχει φοροδιαφύγη. Και γι' αυτό και η μισθή είναι από 2.500 ευρώ και επάνω. Ένας συγγραφικός, ένας απλός ηλεκτρολόγος, από 2.500 ευρώ και πάνω θα πάρει. Θα πάρει καλό μισθό. Γιατί το κράτος έχει να σου δώσει. Και όχι μόνο αυτό. Έχει να σου δώσει. Τώρα είναι αυτά τα καλά του συστήματος. Αυτά είναι τα καλά του ηλεκτρονικού συστήματος. Όπως και στα δύο. Δεν σταματάς, δεν σου κόβει την ταχύτητα. Φεύγεις, ούτε περιμένεις ουρά στα διόδια της Κορίνθου ή της Ελευσίνος να περάσεις. Φτάνεις πολύ ταχύτερα, αφού δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι να σε σταματήσουν. Σε παίρνουν ηλεκτρονικά. Περίθαλψη υγειονομική, άριστη. Εάν υπάρχει άστεγος ή άνεργος, η οικογένεια, θα εξετάσει το κράτος πόσα άτομα είναι, θα του δώσει σπίτι, η ιατροφαρμακευτική κανονική περίθαλψη και μισθό μηνιαίο στον άνεργο. Κανονικά θα ζει όπως ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα ζει όπως ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν υπάρχει φτωχός. Στη Σουηδία, αν πάτε, δεν υπάρχει φτωχός. Και εκεί θυμήθηκα που γράφω στο βιβλίο ότι την εποχή του Αντιχρίστου ο Αντίχριστος θα εξαφανίσει τη φτώχεια, την πείνα, τη δυστυχία. Θα τα εξαφανίσει. Πώς? Αφού δεν φοροδιαφέρει κανείς, δεν κλαίνει δηλαδή. Άρα το κράτος έχει χρήμα, το οποίο σου το γυρίζει πίσω παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες. Ήταν μια Ελληνίδα μάνα, η οποία είχε ανάπηρο παιδί. Τελείως ανάπηρο σε καροτσάκι. Και η οποία, της λέω, μπορείτε να βγάζετε πέρα, μου λέει, το κράτος μου καλύπτει τα πάντα. Και γι' αυτό δεν γυρίζω Ελλάδα. Στην Ελλάδα το παιδί δεν έχει πεθάνει. Εδώ τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό. Με ρώτησε το κράτος αν θέλω να δουλεύω ή να σταματήσω τη δουλειά μου και να προσέχω το παιδί. Και είπα να σταματήσω τη δουλειά μου, πώς θα συντηρώ το παιδί μου. Και λέει, θα σου πάρουμε εμείς μία γυναίκα νοσοκόμα, την οποία θα πληρώνει το κράτος. Θα το προσέχει όλη την ημέρα το παιδί, είναι αλλαγιστικά. Ανά 8 ώρες θα αλλάζουν οι γυναίκες και θα σου προσέχουν το παιδί. Δεν πόσο είναι ο μισθός. Δεν θυμάμαι, 2.500-3.000 το μήνα. Και λέει αυτή, εγώ μπορώ να γίνω νοσοκόμα του παιδιού μου. Και της λέει, παιδιά, ο νόμος το προβλέπει. Και αυτό είναι το πολύ καλύτερο. Να είστε εσείς νοσοκόμα του
παιδιού σας για να προσέχετε όντως το. Δεν σας παράτησε την άλλη τη δουλειά, κάθεται στο σπίτι η γυναίκα, κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού της και προσέχει το παιδί της και παίρνει 2.500-3.000. Σαν νοσοκόμα του, παιδιού της. Φτώχεια δεν υπάρχει, δυστυχία δεν υπάρχει. Τώρα τους μπήκανε μέσα κάτι, γύρισε από τη Βουλγαρία, στους οποίους κοιτάνε να σου πετάξουν έξω. Γιατί σου δίνει σπίτι και στο γύρι. Σου δίνει δουλειά η υγειονομική περίθαλψη, αλλά σου λέει, θα σου βρω δουλειά. Μόλις σου βρω δουλειά και σου βρίσκει, σε ένα-δυο μήνες σου έχει βρει δουλειά. Θα πας και θα δουλεύεις, εάν δεν δουλεύεις έξω το κράτος. Σε πετάει εκτός το κράτος. Έτσι λοιπόν εξαλείφεται η φτώχεια, η στοιχεία του ανθρώπου. Να λοιπόν γιατί ο αντίχριστος και πώς θα καταφέρει. Τι λέτε εσείς με τέτοια φοροδιαφυγή στην Ελλάδα που συνέχεια μας το τονίζουν, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα τι θα γίνει. Δεν θα φέρουν αυτό το σύστημα εδώ. Αυτό το σύστημα λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα το φέρει η σημερινή κυβέρνηση εδώ. Ξεκινήσαμε από το 1974 η Νέα Δημοκρατία να τα διαλύει, όπως το έχουμε ξαναπεί, θα τα ολοκληρώσει το όξι της. Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε τη δημοτική σας σχολεία, το θυμόσαστε, ο Ράδης. Πέθανε εσύ, δεν ξέρω. Πεθάνει ο Ράδης. Πεθάνει. Λοιπόν, μας όμως. Λοιπόν, Γιώργος Ράδης. Λοιπόν, όταν διατέλεσε έκανε το έκανε μονοτονικό και όλα στο θυμόσαστε το σύστημα. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έκανα. Έβγαλα τους ήρωες από τους τείχους. Το σχολείο, το θυμόσαστε. Είναι δημοκρατία έκανα. Όλους οι ήρωες. Να φύγει η ιστορία μας. Να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Η κυρία Ρεκούση στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας πάντα. Πρώτη αυτή αρχίσε να ξυλώνει η Νέα Δημοκρατία την ιστορία του τόπου. Και επειδή ήμουν εκπαιδευτικό σε εκείνη την περίοδο στο σχολείο, τότε βγάλαμε και από το σχολείο μέσα την ιστορία του Κολοκοτρώνη, που προσβάλλονται το λόγο, τον Παπαφλέσσα. Απλώ με πολύ περιληπτικά, ενώ ήταν ολόκληρο μάνα, η μάνα στο Μανιάκι, το ένα, το άλλο, διδάσκαμε. Είχαμε τι εθνικέ γιορτέ. Καταργήσαμε να βάζουμε την ελληνική σημαία στην εκκλησία για να μην την ξεχάσουμε. Έτσι γινόταν 25 Μαρτίου το σχολείο. Και κάναμε θέατρα για την 25 Μαρτίου και πώς θα δεν κάναμε. Ποιος θα κατήργησε αυτά, εγώ, Νέα Δημοκρατία τα κατήργησε. Αυτή τα κατήργησε. Την οποία σαν ζώα την ψηφίζαμε. Καλά τα πάθαμε. Αλλά αυτή δούλευε στο άρμα του Αντιχρίστου. Στο άρμα του Αντιχρίστου δούλευε. Για να δει μετά το Πασό. Να κάνει τι. Ό,τι δεν πρόλαβε να κάνει Νέα Δημοκρατία, να το αποτελειώσει. Φύγανε οι ποδιές. Όπως. Στο εξωτερικό φοράνε ποδιές στα παιδιά. Στο εξωτερικό στους μαθητές, μαθήτριες, μικρούς, μεγάλους φοράνε ποδιά. Να φαίνεται ότι είναι μαθητής και να μην γίνεται η διάκριση του φτωχού και του πλουσίου. Γιατί ιδιαίτερα στις αγόρια και στα κορίτσια που σήμερα δίνονται, φοράνε μάρκες, πήγαινε το άλλο, το οποίο δεν είχε μάρκα, να φορέσει παντελόνι, φουστάνι, μπλούζα, οτιδήποτε. Όχι, λέει και ο κράτος. Αφορά το λιμονιές. Μετά σας πει και σας τι κάνετε, με δικιά σας και τους φοράνε ποδιές στο εξωτερικό. Κανένα παιδί δεν πάει σχολείο με τις ποδιά. Εδώ το παιδί το κατέληξε αυτό το Πασό. Τι άλλο έκανε το Πασό. Ξεκινήσαμε να κατεβάσουμε τις εικόνες. Δεν το πέτυχα. Τι άλλο έκανε το πολιτικό γάμο. Το αυτόματο διαζύγιο. Νομιμοποίηση εκτρώσεων. Πολιτική γάμη. Όλο και στην αριθμός. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, το ολοκλήρωσε το άλλο αντίχριστο σύστημα που είναι καβάλα και αυτομάτω στο άρμα του αντίχριστου που λέγεται Πασό. Δεν μπορεί τίποτα.
Εγώ καταγράφω ιστορία και σας λέω τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Πάλι σαν ζώα ίσως ψηφίζαμε όμως. Έτσι και άμα ρωτήσω πώς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, θα μου σηκώσετε μισή το χέρι. Άμα πω πώς ψηφίζετε μέσα, θα σηκώσω μια άλλη μισή το χέρι. Ξέρετε, ναι. Αυτό κάνουμε όλοι με τα συμφωνήσεις. Μας δουλεύανε στο άλμα και τώρα τι κάνουν. Ακούστε μια παλιά ομιλία που έχω κάνει εδώ μέσα πάλι. Ότι θα αφήσουν να βγει ο Τσίπρας. Θυμόσαστε που σας το είχα πει. Πριν ένα-δύο χρόνια ήταν από εδώ μέσα αυτό το βήμα. Σας είπα να σας θα αφήσουν να βγει γιατί είναι πράγματα που δεν πρόλαβε να τα κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασό. Αλλά ούτε και μπορούσαν να τα κάνουν. Για να τους παίρναμε με τις πέτρες. Εν τούτη δηλώνουν άθεροι όμως. Οπότε αυτοί μπορούν να τα κάνουν. Τώρα βλέπετε δείχνουν ένα σεβασμό προς την Εκκλησία. Δεν θα συνεχίσει για πολύ αυτός ο σεβασμός. Έχουν αφήσει την Εκκλησία σαν το κερασάκι που αφήνουμε στην τούρτα για το τέλος. Θα τα φέρουν όλα αυτά τα συστήματα μέσα στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα συστήματα θα τα φέρουν μέσα στην Ελλάδα. Και όποιους νόμους δεν μπόρεσαν να περάσουν, θα τους περάσουν. Όποιους νόμους. Εκεί στη Σουηδία, στο σπίτι που έμενε, που είχε η μητέρα δύο παιδιά. Ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι. Περιτώ να σας πω ότι στη Σουηδία είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τώρα τι ποσοστό να σας πω. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Τρομάξαμε να βρούμε άντρα αρσενικό και γυναίκα θηλυκιά. Όλοι γκέι και η κοινωνία παραπέει. Γίνεται χαμός. Έρχεται χέρα. 80 χρονών, 70 χρονών, με τον άλλο γέρο, χεράκι. Δεν μιλάω για τους 20 άντρες. Αλλά αυτό ήταν φαινόμενο. Έβλεπες γριά 70, με 70 άλλη γριά. Τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά γίνονται νόμιμα. Όλα νόμιμα. Δεν απαγορεύεται. Και μάλιστα αν τολμήσεις και πεις πήγε δημοσιογράφος, επειδή έγινε ελευθεριανή, άθελη, τέλος πάντων, τελείως άθελη. Σε εκκλησίες τους τις έχουν κάνει ουσία. Μπήκαμε μέσα και πληρώνουμε. Άθελη, δεν πατάνε τα πόδια τους στην εκκλησία. Αφού σας λέω, στα Σόδομα και τα Γόμορα για την εκκλησία. Λοιπόν, τους μήναν οι εκκλησίες. Και εκεί πέρα λοιπόν τις πουλάνε και τις κάνουν καφετέρειες, τις κάνουν μουσεία κτλ. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν ψηφίσει νόμους και πολλά διαζύγια. Πω, ποιος έχουν κατευθύνει σε όλη τα μου φωνής. Πολλά διαζύγια. Λοιπόν, δηλαδή εμάς η οικογένεια ακόμα που κρατιέται είναι να λέμε δόξαση ο Θεός. Εκεί δεν υπάρχει οικογένεια. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει οικογένεια. Λοιπόν, ρωτάει το παιδάκι 10 χρονών, τετάρτη δημοτικού, τη μητέρα. Μαμά της λέει, ο φίλος μου που κάθεται στο φρανείο μαζί στο σχολείο, συμμαθητής του δηλαδή, τον ρώτησα πώς λένε τον παπά σου και μου είπε ότι τον λένε Μιχάλη, τον παπά μου και τη μαμά σου Γιώργο. Λοιπόν, μου λέει, δηλαδή έχει δύο παπάδες. Απαντάει μου, αφού σου είπε έτσι, παιδί.
Δηλαδή, εγώ όταν μεγαλώσω, μπορώ να παντρευτώ το συμμαθητή μου? Ρωτάει το παιδάκι των 10 χρονών που κάθεται με το φίλο του στο ίδιο θρανίδι. Φυσιολογική ερώτηση του παιδιού. Η απάντηση της μαμάς, όταν μεγαλώσεις θα σου πω, αν μπορείς να το παντρευτείς, ναι ή όχι. Λέω, γιατί να απαντήσεις στο παιδί ότι δεν μπορεί? Τι λέτε, μου λέει η μάνα, να βρεθώ την άλλη μέρα φυλακή? Λέω, άμα πεις στο παιδί σου ότι δεν μπορείς, θα πας φυλακή? Βέβαια. Αυτό είναι ρατσισμός. Και οι δάσκαλοι στα σχολεία και οι καθηγητές παρακολουθούν τις οικογένειες των παιδιών εάν καλλιεργούμε αντιρατσιστικό φρόνημα. Εάν καλλιεργούμε αντιρατσιστικό φρόνημα. Αυτό είναι ρατσισμός. Αν του έλεγα ότι δεν μπορείς ή ότι αυτό είναι αμαρτία και είναι κακό. Δεν το έχω το δικαίωμα, λέει. Για να πάει το παιδάκι στο σπίτι, στο σχολείο την άλλη μέρα, επειδή είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει, θα του πει αυτό που έχει κάνει η διακριτική ο παπάτες δεν είναι καλό. Μόνο η μαμά μου θα τα ακούσει η δασκάλα και αμέσως η δασκάλα υποχρεούται από τον νόμο να ειδοποιήσει σε εγγελέα να επέμβει, διότι οι γονείς καλλιεργούν αντιρατσιστικό φρόνημα στο παιδί. Γιατί είναι ρατσισμός, ξέρετε. Άμα πεις ότι είναι ομοφυλόφιλη στην άκρη, δεν είναι καλό, δεν είναι κακό. Άμα πεις ότι είναι κακό, είναι διάκριση, έτσι λέει. Και ότι έχει διάκριση, είναι ρατσισμός. Και μου λέει, δεν τολμούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το είπα, παιδάκι, όταν μεγαλώσεις, σηκώ. Όταν μεγαλώσεις, σκέφτεστε λοιπόν ότι αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος, αν το κάνω λάθος, έχει ψηφιστεί και στην Ελλάδα. Ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά όταν το πέρασαν, εμάς μας είπανε ότι εννοούμε να μην πεις ότι ένας είναι Αλβανός, ο άλλος Πακιστανός, ο άλλος μαύρος. Αν βλέπετε ότι ο αντιρατσιστικός νόμος έχει σε όλα τα θέματα επέκταση. Κάθε ομάδα που διαφέρει από εσένα, εάν κατακρίνεις ή την καταδικάζεις ότι δεν είναι σωστή, είναι ρατσιστικό φαινόμενο. Οπότε εκεί καλλιεργούν πάρα πολύ από το σχολείο να φαίνουν τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε τι συναντήσαμε. Κατάλαβα γιατί ψάχνουν με τη μεγάλη εβδομάδα το Εγενέ πάσε ύμνο την ταφή σου. Εγενέ επάσε ύμνο την ταφή σου προσφέρουσι Χριστέ. Εγώ ξέρετε πως το ελμήνευα, ότι Θεέ μου όλες οι γενναίες στο μέλλον θα ημνούνε την ταφή σου. Ρώσοι, Γάλλοι, Άγγλοι, όλες. Αν δεν είναι αυτό. Και στη Στοκχόλμη και στο Λονδίνο, για να την βρεις άλλο και Σουηδό, στους 100 θα βρεις ένα. Στους 100 θα βρεις έναν άνθρωπο. Μαύρο, Ασσύριο, Βαβυλώνιο, Σκύθι, ποια φίλη θέλετε, Μογγόλοι, Τούρκοι, Έλληνες, Βουλγάροι. Όλες οι φυλές είναι στον δρόμο. Δεν έχω δει πιο πολυπολιτισμική κοινωνία. Έχω ζήσει Αμερική. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Εκατομμύρια είναι άνθρωποι, δηλαδή ένα άνθρωπο σε έναν Έλληνα. Έναν Άγγλο ή ένα Σουηδό που να είναι γνήσιο Σουηδό, γιατί οι Σουηδοί είναι ψηλοί, λεπτοί, ξανθοί κτλ. Εγενέα πάσα ήταν εκεί πέρα. Και εκεί θυμάμαι που διάβασα στο Ευαγγέλιο που μίλησε οι Απόστολοι και μίλαγα με ξένες σε διαφόρους λαούς, ξένες πώς. Άρα και εκεί, εκείνη την εποχή, στα Ιεροσόλυμα ήταν γενναίοι πάσχοι. Οι οποίοι από τις γενναίες αυτές, που ήταν άλλοι Έλληνες, άλλοι Ρωμαίοι, άλλοι Εβραίοι, άλλοι Αιγύπτιοι, άλλοι Ασσύριοι, άλλοι Βαβυλώνοι, διάφορες φυλές της γης, πίστεψαν
στον Χριστό. Και γι' αυτό στην ταφή του τον υπνούσαν όλες οι γενιές από διάφορες φυλές, δηλαδή τον υπνούσαν. Αυτό λέτε δεν θέλει. Είχα διαβάσει ότι η Θεσσαλονίκη έγραφε καθημερινά θα είχε 1 εκατομμύριο Έλληνες και 4 εκατομμύρια Ρωμανούς. Καθημερινή, δεν είναι μια εσπρέσο. Το είχε γράψει προλίγο καιρό. Όπου θα έρθουν αυτά τα 4 εκατομμύρια. Και σκεφτείτε τι θα γίνει στην Αθήνα. Για να βλέπεις έναν Έλληνα, θα πρέπει να περάσουν 100 ξένοι. Θα λέγονται Έλληνες και αυτοί φυσικά. Αλλά δεν θα είναι Έλληνες, απλώς θα έχουν πάρει την πόρτα. Άρα αυτό θα γίνει και εδώ. Αυτό θα γίνει και εδώ. Και γι' αυτό εκεί που μίλησα και στην Αγγλία του ιερέα λοιπόν, ο Σενιές τον Καμπρό ήταν ένα κατακυμάνος. Η Παπαδοκόλη δηλαδή είχε πάρει ένα από εκεί. Και δεν μπορεί να πει τίποτα για την διάκριση. Υπάρχει ο αντιρατσιστικός νόμος. Δεν μπορεί να πει στο παιδί σου όχι, δεν θα πάρεις το μαύρο. Να είμαστε καλά. Και σου λέει και την άλλη μέρα. Στη Σουηδία πήγαινε δημοσιογράφος να δούνε μήπως οι πάστορες, οι Λουθεριανοί δηλαδή οι ιερείς, καλλιεργούν το ρατσισμό. Και πήγαν και ρώτησαν. Ο δημοσιογράφος έκανε τον ομοφιλόφιλο. Και πήγε στον ιερέα που λέει: πάτε να εξομολογηθώ, να σας πω ένα μάτι. Θέλω να προσευχηθείτε, γιατί δεν έχω το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί εγώ ένα μάθημα είναι όλοι ομοφιλόφιλος. Και θέλω σας παρακαλώ να με συμβουλέψετε τι να κάνω και πώς να προσευχηθείτε να περάσει από το πάθος, να μην το έχω. Και ο Λουθεριανός, ο κληρικός, λέει: παιδάκι μου, αυτό δεν είναι πλέον αμαρτία. Ούτε χρειάζεται να κάνω προσευχή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Έφυγε ο δημοσιογράφος, πήγε σε άλλο ιερέα. Πάλι πρόσεχε το λίγο. Ακριβώς το ίδιο ερώτημα, ο άλλος ιερέας, πάλι τα ίδια το απάντησε. Δεν είναι μάθημα, δεν είναι κακό. Ούτε και θα προσευχηθώ για σένα. Και πήγε και βρήκε και έναν παλιά καραβάνα. Βρήκε έναν της παλιάς του, της Αγερά. Και του λέει, πάτε μου, του λέει, παιδί μου, του λέει, μεγάλη. Μεγάλη αμαρτία. Εντάξει, ο δημοσιογράφος είχε πέσει το όχρο πάνω. Και τον κατέγραφε. Του λέει, δεν κάνω όμως αυτή, να σε απαλλάξει ο Χριστός μας. Να σε απαλλάξει ο Χριστός. Την άλλη μέρα που τους έγραφε, στην τάδε εκκλησία, ο τάδε παπάς, σε διάλογο που έκανε τον ομοφυλό, αυτό μου απάντησε ότι είναι μεγάλη αμαρτία και ότι θα κολλαστώ και ότι θα προσευχηθήσω ο Χριστό να με απαλλάξει από αυτό το πάθος. Επενέβηκε ο εισαγγελέας, ο ιερέας, ο Λουθεριανός, δικάστηκε και καταδικάστηκε και πήγε φυλακή. Επειδή του είπε ότι είναι αμαρτία το να είναι ομοφυλόφιλος. Και ότι θα προσεκτηθεί για αυτόν να γλιτώσει την ομοφυλοφιλία. Βλέπετε τη συνδυάσταση του σημερινού κήρυγμα με ένα άλλο κήρυγμα που σας είχε κάνει. Ότι έφτασε η εποχή του Αντιχρίστου. Το άσπρο, το σωστό δηλαδή, θα το λέμε μαύρο. Και το μαύρο, την αμαρτία, θα το κάνουμε άσπρο, που χαρτιάει. Είναι αυτή η εποχή. Εάν μιλήσεις λοιπόν ότι αυτά είναι αμαρτίες και αυτά είναι, όπου έρχεσαι από το μεσαίωνα, σε λένε σκοταδιστή. Εάν μπει στην αλήθεια του Χριστού, σε λένε σκοταδιστή. Και ήταν πάρα πολλά τα μάτια μου όμως, τα οποία αδέρφια μου δεν θα αρχίσουν να έρθουν μέσα στην Ελλάδα. Και φυσικά θα βρουν τον τρόπο πώς θα πεθαίνουν μέσα στην Ελλάδα. Και αν δουν ότι δεν πειθαρχούμε, θα κάνουν μια πτώχευση, θα σου κόψουν τον πιστό για 3 μήνες και θα σου πούνε πλέον ότι προχωρητικά βγάζουμε την κάρτα για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή και άμα θέλετε και δική. Όπως το είπε ήδη ο Υπουργός Οικονομικός, τι λέει ο Άγιος Ευθέμιος Ήρος, λέει ο Αντίχριστος θα δώσει το χαραγμά του, θα το ξεκινήσει. Άρχεται επί της πείνας. Από τους πεινασμένους. Θα αρχίσει, λέει,
Άγιος Αθηναίος Θείος. Συνδυάστε αυτό που ο Παρουφάκης για την κάρτα του πολίτη. Θα βγάλει λέει την κάρτα του πολίτη σε ποιους, στους ανέργους, στους αστέγους, στους φτωχούς και εκεί μέσα θα τους βάζει ηλεκτρονικό χρήμα. Γιατί δεν τους το βάζει στο βιβλιάριο, να τους ανοίξει ένα βιβλιάριο τραπέζις να τους βάλει το χρήμα. Άρχεται όπως λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, άρχεται της πείνας. Και φυσικά η κάρτα θα είναι το προτελευταίο στάδιο, όπως έχουμε φτάσει στη Σουηδία, και αμέσως μετά και οι άνθρωποι, άμα πάνε τώρα και πήγαν στο Σουηδό, πάρε στο χέρι σου το χάραμα, ένα τσιπάκι, οτιδήποτε, για να μπορέσει να κάνει τι κινήσει σου, το έκαναν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα το θεωρούν βάρος το που κουβαλάνε τόσες κάρτες επάνω τους. Και είναι τόσο δύσκολο, ενώ μπορούν για τον τρόπο να έχουν τα πάντα άμεσα, γρήγορα και σε γρήγορους λεφτούς. Και υπόψη. Χωρίς λοιπόν να έχουν την κάρτα, δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν, να πουλήσουν, να κάνουν τίποτα. Και υπόψη και κάτι άλλο, ότι εκεί στο διαδίκτυο, όλων οι φορολογικές δηλώσεις είναι ελεύθερες. Μπαίνεις όπου θέλεις μέσα στο ίντερνετ και βλέπεις τη φορολογική δήλωση του γείτονά σου. Πόσα είναι, δηλαδή πήρε ένα μάξι. Πήρε για κάτσε ένα παιδάκι. Όπου το πήρα προς το μάξι. Τι έσοδα έχει. Πατάς το όνομά του, μπαίνεις στη δοή που υπάρχει και αμέσως διαβάζεις πώς τη μισθοπαίρνουν, τι χρήματα έχει, τι καταθέσεις έχει. Και επειδή έχουν και περιουσιολόγιο, βλέπεις και τι πίνακες έχει στο σπίτι του, αν έχει ακριβά χαλιά, αν έχει ακριβώς πολυελαίους, γιατί έχουν και το περιουσιολόγιο εκεί, όπως θα το εφαρμόσουν και εδώ. Και μπαίνεις και έτσι ο κλέφτης, αφού βλέπει ότι έχει ένα πίνακα 50.000 ευρώ, θα το σκεφτεί αν θα πίνει ή όχι μέσα στο σπίτι του, μπορεί και το βλέπει. Φυσικά έχουμε κάνει το εξή σύστημα, ότι αν μπει κάποιος, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών ότι εγώ μπήκα στη φορολογική δήλωση από το ίδιο του κυρίου. Και αμέσως ειδοποιεί τον κύριο η εφορία ότι ο πατήρ Νεκτάριος Μελαριστώτης αυτή την ώρα κοιτάζει τη φορολογική σου δήλωση, τα έσοδά σου και το περιουσιολόγιο σου. Έχει δικαίωμα να μου κάνει μήνυση. Για ποιο λόγο μπήκα μέσα και θεωρούμε ύποπτος. Αλλά αν είμαι hacker, hacker λέγονται αυτοί που μπαίνουν, πώς θα μπορείς να τους πιάσεις. Μαθαίνεις τα πάσοπα και το βλέπεις τώρα και μια. Αυτά και άλλα πολλά και τα οποία επίκειται με τις διαφορετικές αλλαγές να έρθουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι μέσα στο σύστημα του Αντιχρίστου που το αυτή τη φορά έχει ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ και ταξιδεύει. Και εμείς ακολουθούμε. Βλέπετε λοιπόν πόσο δίκιο έχει το Ευαγγέλιο που λέει μην πεποίθεστε για τη σωτηρία. Δεν θα σας σώσουν, λέει οι άρχοντες. Μην πεποίθεστε επάρχοντες και ποιούς ανθρώπων ή σου και στη σωτηρία. Κανένας δεν μπορεί να μας σώσει. Ένας είναι ο σωτηρίας. Και αν είχαμε ελπίσει επί τον Κύριο, δεν είχαμε σωθεί. Αλλά ελπίζουμε ότι θα μας σώσουν όλοι αυτοί που είναι καμπάδες στο άρμα του Αντιχρίστου. Και εκείνη η μεγάλη απάτη. Και θα δείτε με τη φτώχεια, γιατί αν δημιουργήσουν μια πτώχευση και σου πούνε πρέπει να πάρει την κάρτα, για να μην γίνει τη φοροδιαφυγή πλέον, γιατί αυτή μα οδήγησε στη φτώχευση. Και χάσει τη σύνταξή σου, θα σου κόψουν το ρεύμα, θα σου κόψουν το μισθό. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Έχουμε κάνει άλλη εμπειρία. Τι θα κάνουμε την εποχή αυτή. Δεν είναι ώρα να το αναπτύξουμε. Αλλά όμως τα γεγονότα τρέχουν και έρχονται. Και να πει κανείς ότι τα είπα τώρα. Ακούστε μια ομιλία ή διαβάστε το βιβλίο του 1984. Θα δείτε ότι υπάρχουν ομιλίες μου που τα λέω από τότε, αυτά που λέω τότε, ότι θα γίνουν, τώρα τα είδα στην Ευρώπη. Να και γιατί δεν θέλουν να φύγουμε από το ευρώ. Γιατί πρέπει να είμαστε πάνω στο άρμα κι εμείς. Στο άρμα του Αντιχρίστου ήρθε ο Κύριος να βοηθήσει, αλλά για να μας βοηθήσει ο Κύριος θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Να δει τη μετάνοια μας, να δει την αλλαγή μας. Και την
απογευόμαστε. Περνάμε τόσα. Είδε μετάνη από εμάς. Ποιος άλλαξε πραγματικά. Ποιος άλλαξε πραγματικά από εμάς. Και με τα δακρύα που είχε κοντά στον Χριστό. Ποιος από εμάς. Αυτά και άλλα χειρότερα μέσα. Κι άλλα σε χειρότερα μέσα. Έτσι να σας πω και κάτι με γελάστε. Εκεί τα παιδάκια του δημοτικού όταν τα βγάζουν έξω για εκδρομή, τα έχουν δεμένα με σκηνιά. Πώς δεν είναι εμείς τα σκυλιά, οι δασκάλοι κρατάνε τα παιδάκια 10-10, σαν να κρατάνε τα σκυλάκια. Δεν πηγαίνουν με εκδρομή. Τα περνάνε με φανάρια στους δρόμους, τα πάνε στα μουσεία. Τα έχουν φωτογραφίσει τώρα, στα είδα και διάλογα. Σαν σκυλάκια θα. Λοιπόν, τα αυτά τα δύο. Προσγνώση, ενημέρωση και συμμόρφωσή μας. Τι θα κάνουμε. Εκείνο που πάντοτε σώζει και μπορεί να ανατρέψει μια κατάσταση, αλλά δεν ελπίζω ότι θα συμβεί, είναι η μετάνοιά μας. Είναι η μετάνοιά μας. Εάν δεν συμβεί, αυτή η μετάνοιά μας θα συμβούν όλα αυτά σύντομα μέσα και στην Ελλάδα. Και τότε θα ξεκινήσουμε ένα νέο αγώνα, γιατί θα φτάσουμε πλέον μετά στο χάρμα του Αντιχρίστου που είναι στο χέρι. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, θα πάμε στο τελευταίο σκαλοπάτι. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέροντας Παΐσιος, όταν τον είχα δει αρκετές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια από αυτές τις φορές που μιλάω, μου είπε, πατέρα Μητάλη, δεν θα προλάβω να δώσω την κάρτα. Γιατί θα μας ζητήσουν να πάμε απευθείας στο χέρι. Αυτό μου είπε. Δεν μου είπε ότι θα πάρουμε την πόλη και θα συμβούν άλλα γεγονότα. Αλλά μου είπε δεν θα προλάβουν για κάτι θα συμβεί και θα μας πάνε απευθείας να ζητήσουν να το βάλουμε στο χέρι. Αυτό θα κάνει όμως, γιατί δεν σημαίνει ότι ένας άγιος άνθρωπος όταν μιλάει, έτσι. Ότι αυτό που λέει είναι πάντοτε πνεύματος Αγίου. Ότι μιλάει ένας άγιος δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει είναι πάντοτε πνεύματος Αγίου. Λέει και την προσωπική του γνώμη και μύθια. Θα φανεί λοιπόν αν ήταν η δική του γνώμη, ο πατρός Παϊσί, ή αν ήταν αυτό που μου είχε πει τότε εκ πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Και βλέπετε, φτάσαμε να γιορτάσουμε 25 Μαρτίου με ελληνικές σημαίες. Αντί να γιορτάσουμε στα σχολεία, να γιορτάζετε και να κρατάει τα ίδια τα έθιμα και τις παραδόσεις, η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Σε ένα συνέδριο στην Ευρώπη, που συνεδριάζουν για να γίνει του χρόνου η Πανορθόδοξη Σύνοδο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ξέρετε τι είπαν κάποιοι δεσποτάδες. Αρχίσαμε να συζητάμε και αυτοί ότι δεν πρέπει να καταδικάσουμε την ομοφιλοφιλία κλπ. Να το δούμε και εμείς να το συζητήσουμε, γιατί έχουν εμπλακεί και αυτοί τώρα με το ρατσισμό, ότι αυτό είναι ρατσιστικό. Σε λίγο δεν θα μπορούμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία να μιλάμε, θυμηθείτε. Όπως εκεί γίνεται και αρνηλήσεις ένα-δύο, σκεφτείτε στην εξομολόγηση την έμαθα ο Παπασκευή και φυλακή, ο πάστορας. Όχι να βγάλεις κήρυγμα, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ σήμερα εδώ, μόλις εφαρμοστεί, γιατί υπάρχει όμως δεν έχουν εφαρμόσει στην Ελλάδα. Μόλις εφαρμοστεί, αυτά τα κηρύγματα μόλις τα κάνεις, δεν προλαβαίνεις να βγαίνεις από την Εκκλησία, θα συλλαμβάνεις σε αυτόφορο, εισαγγελέα και στη φυλακή και μαθαίνεις σαν να πέστα. Θα οδηγηθούμε στα μαρτύρια. Θα οδηγηθούμε στα μαρτύρια. Γιατί θα πάψουμε να λέμε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Όμως. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθε ο Κύριος να μας ενισχύει στη πίστη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ψάχνουμε και τους έννοιμων να προσεχιστώ.